πολύ ένταση για μια συμφωνία που την ψηφίσατε όλοι μαζί το 2016. Και μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί και το σημερινό νομοθέτημα είναι το προηγούμενο του δικού σας. Εντάξει, το λέω γιατί έχει και παρονυχίδες, εντάξει. Όμως, ανεξάρτητα με ποια διαδικασία ακολουθήθηκε το 2016 η παραχώρηση του ΟΛΠ στην Κόσκο από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή με ποια διαδικασία γίνεται σήμερα η κύρωση τροποποίησης της σύμβασης, το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό για το λαό και τη χώρα. Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας δεν είναι στην υπηρεσία του λαού, αλλά του μονοπωλίου, για να βγάζει κέρδη και να διεισδύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ουσία. Και τα έργα να τα είχε κάνει και παρατυπίες να μην είχε κάνει, το ίδιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Δεν είναι διαφορετικό. Όμως, να σας πω κάτι. Μέσα από τους ψευτοκαυγάδες σας, θέλετε να σκεπάσετε και να θολώσετε, να κρύψετε την κοινή στρατηγική που έχετε. Απελευθέρωση λιμενικών υπηρεσιών, δηλαδή ιδιωτικοποίηση λιμανιών. Αυτό κάνετε. Και εσείς και εσείς. Μην μας κοροϊδεύετε πια. Κέρδη εξασφαλίζεται στο κεφάλαιο και υποφέρει ο λαός και μνημονιακές πολιτικές φτώχειας για τους πολλούς και χωρίς δικαιώματα που τσακίζονται και τυπικά μπορεί να μην έχουμε μνημόνια, όμως τι βλέπουμε κάθε μέρα, να σας πω τα πιο πρόσφατα, πάλι τσακωθήκατε. Πώληση του 49% του ΔΔΕ από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πού όμως? Στο πλαίσιο απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πολλαπλασιάσει το ενεργειακό κόστος, θα φέρει νέα βάρη στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Ή, και το κάνατε όλοι τμηματικά. Ή, να πω στην κυβερνητική απόφαση για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, και αυτός ένας κρίκος είναι στην πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου για την απελευθέρωση της ενέργειας και είναι κλιμάκωση επίθεσης απέναντι στους εργαζόμενους και όλο το λαό. Και αυτή την πολιτική που ενισχύει τη λειτουργία της ΔΕΗ με κριτήριο το κέρδος, τη μονοκαλλιέργεια των ΑΠΕ και την απολιγνητοποίηση, είναι η στρατηγική επιλογή και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και των προηγούμενων. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, βήμα-βήμα το έχετε προχωρήσει. Και είχε ενταχθεί και στο ΤΑΙΠΕΔ με το υπερταμείο. Να μην πάω στο ελληνικό. Εκεί τσακωνόσαστε ποιος το πρώτο έκανε. Τέλος πάντων, ερχόμαστε στα σημερινά. Και εδώ υπάρχει η συνέχεια, όμως ποια είναι η ουσία σήμερα. Ότι η κύρωση της τροποποίησης δίνει και νέα προνόμια και πλεονεκτήματα και πάρα πολλές διευκολύνσεις στο κινέζικο μονοπόλιο για την κερδοφορία του και βεβαίως είναι η συνέχεια της σύμβασης που είχε υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίξατε όλοι. Είναι σε βάρος των συμφερόντων της χώρας και του λαού. Και βαριές θα είναι και οι επιπτώσεις και ήδη έχουν ξεκινήσει στον πυρεώτικο λαό. Γι' αυτό δεν υπάρχει καλή και κακή σύμβαση. Είναι μια στρατηγική που ευνοεί το κινέζικο μονοπόλιο. Μπορούμε, αν θέλετε, και σήμερα να το κρίνουμε, γιατί υπάρχουν και καταστροφικές επιπτώσεις ήδη από την εκτέλεση των υποχρεωτικών έργων που δεν ολοκληρώθηκαν. Και γι' αυτό έρχεται και η τροποποίηση που δίνει και άλλο αέρα στα πανιά του ΟΛΠ Κόσκο. Και είναι γελίο, είναι προσβλητικό για τον ελληνικό λαό να τσακώνεται τη σημερινή κυβέρνηση με την προηγούμενη για το ποιος έκανε την καλύτερη συμφωνία με το μεγαθύριο. Μα την πότα του τη νιώθουμε κάθε μέρα, σε κάθε βήμα. Και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου του Πειραιά το περιέγραψε πως γίνεται η εκμετάλλευση των εργαζομένων, αλλά και τη γεωστρατηγική θέση του λιμανιού που αξιοποιείται και εκμεταλλεύεται
για να έχει ακόμα περισσότερα κέρδη η Όλπου Κόσκο και να υποφέρει ο πυρεώτικος λαός. Και οι δυο σας είσαστε συνυπεύθυνοι. Φιλέτα δημόσιας περιουσίας, στρατηγικής σημασίας για το λαό και τη χώρα, το δώσατε σε έναν επιχειρηματικό όμιλο για διείσδυση στη μεγαλύτερη αγορά αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν έχουμε ενοχές. Και το 2016 καταψηφίσαμε και σήμερα θα καταψηφίσουμε. Αλλά βλέπουμε ότι με φωτογραφικές διατάξεις νομιμοποιούνται ακόμα και αυτές οι παρανομίες και παρατυπίες. Και μας λέτε τελικά τι δεν φταίει για τις καθυστερήσεις του μονοπόλιου. Τότε πείτε μας ποιος φταίει. Το νομοθέτημά σας λοιπόν ήδη από το προήμιο αυτής της σύμβασης που μας δώσατε τι λέει? Μας γνωρίζει τις σημαντικές καθυστερήσεις χωρίς να χρεώνει γι' αυτό την Όλπου Κόσκο. Πείτε μας ποιος φταίει για τις καθυστερήσεις. Όχι λέμε ότι θα άλλαζε στη ζωή του πυρεώτικου λαού και στη χώρα κάτι, αλλά αυτός που χρεώνεται τις χρονικές καθυστερήσεις έχει και ποινικές ρήτρες. Δεν θέλετε να τις βάλετε. Συνεπώς, αυτό συν και άλλα προωθείτε. Και θα πω και πιο αναλυτικά επάνω στο νομοθέτημα. Τροποποιείτε το άρθρο 7.2, δηλαδή τους χρόνους της πρώτης επενδυτικής περίοδου από 5 χρόνια που ήταν, δηλαδή έλυγε το Δεκέμβριο του 2021, τώρα δίνεται μια πενταετία ακόμα μέχρι το 2026 και επιπλέον υπάρχει δυνατότητα και για άλλα 5 χρόνια, άρα 15 χρόνια. Ωστόσο δεν μας είπατε ποιος θα είναι αυτός που θα εκτιμάει το χρόνο παράτασης ή ακόμα για μερικό ή ολικό ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ποιος θα το ορίζει? Προσθέσατε στο άρθρο 7 μια ολόκληρη παράγραφο, τη Δέλτα, στην οποία δίνεται δυνατότητα νέας διαπραγμάτευσης της συμφωνίας και ορίζεται και μεσολαβητή. Μάλιστα, ο χρόνος διαμεσολάβησης θα θεωρείται και θα είναι χρόνος αναστολής. Δίνεται ακόμα τη δυνατότητα να γίνει αντικατάσταση της πρώτης υποχρεωτικής επένδυσης με άλλο έργο ή εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης και θα είναι στη συμβατική υποχρέωση του Όλπου Κόσκο και στο πλαίσιο σύμβασης. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά αποτελεί δυνατότητα νέας διαπραγμάτευσης της συμφωνίας χωρίς να είσαστε υποχρεωμένοι να το περάσετε και από τη Βουλή. Θέλει την τέταρτη προβλήτα, θα την περάσετε και εμείς δεν θα ξέρουμε τίποτε. Είναι αυτό που λέμε, για αλλού ξεκίνησα και αλλού πάμε. Ορίζεται και διαμεσολαβητή και ο χρόνος θα είναι χρόνος αναστολής. Δηλαδή δεν θα υπολογίζεται στα χρόνια που έχετε συμφωνήσει. Αλλά και στο παράρτημα 7.2, το οποίο τροποποιείται, δίνεται τη δυνατότητα η δεύτερη επενδυτική περίοδος να ξεκινήσει νωρίτερα. Όμως μπορεί κάτι τέτοιο να το θέλει και το ίδιο το κινέζικο μονοπόλιο. Όμως δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα. Πώς όταν η πρώτη περίοδος λύγει στα 15 χρόνια, πώς είναι δυνατόν και η δεύτερη επενδυτική περίοδος να φτάσει στα 15 χρόνια? Ακόμα, εγκρίνεται και προσθέτεται με fast track διαδικασία και για τις μη υποχρεωτικές επενδύσεις. Το επαναλαμβάνεται σε μερικές παραγράφους και δίνεται υπερεξουσία στον ανεξάρτητο μηχανικό, ο οποίος δεν ξέρω από ποιον ορίζεται, από τον Όλπο Κόσκο, και μπορεί να έχει και το γραφείο του μέσα στο χώρο του κινέζικου μονοπόλιου. Φυσικά ο ρόλος του έχει θεσπιστεί από τη σύμβαση του 2016. Όμως με την ευκαιρία, και σας παρακαλώ σημειώστε το, μπορείτε να μας δώσετε τις εκθέσεις του ανεξάρτητου μηχανικού.
Και ειδικά για τις ημερομηνίες 20 με 21 Ιουνίου. Γιατί φαίνεται ο ανεξάρτητος μηχανικός να τους λέει ότι έχετε καθυστερήσει και πρέπει να πάτε με πολύ πιο γρήγορο τρόπο, που αυτό, αν θέλετε, αποδεικνύει ποιος ευθύνεται για τις καθυστερήσεις. Συνεπώς, σας ζητάμε να μας το δώσετε. Το πιο ουσιαστικό είναι με τις ποινικές ρήτρες, που φροντίσατε να απαλλάξετε με διάφορα άλοθη και δικαιολογίες. Το κινέζικο μονοπόλιο αναγάγεται και τα ονομάζεται ως γεγονότα αναστολής. Και ποια είναι τα γεγονότα αναστολής? Περιγράφονται στο παράρτημα του πίνακα 7.2α και μπορεί να είναι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτιστικών μνημείων του Πειραιά, όπως είναι το ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλή και άλλα. Απαράδεκτο και κατάπτυστο είναι και το άρθρο 8 που τροποποιείται και ουσιαστικά δέχεται τις καθυστερήσεις που όμως δεν οφείλονται στην ΟΛΠ Κόσκο, αλλά την απαλλάσσει. Άρα την απαλλάσσεται από το να πληρώσει. Επίσης, σε αυτό το άρθρο τροποποιείται την παράγραφο 3, αυξάνεται η διάρκεια της πρώτης επενδυτικής περίοδου από 3 σε 6 χρόνια και επίσης εξασφαλίζει ότι δεν θα ενεργοποιήσετε καταβολές ποινικών ρήτρων. Ούτε θα οδηγήσετε σε καταγγελία της παρούσας σύμβασης. Απαράδεκτο και προκλητικό, αφού δίνει εγγύησεις ότι δεν πρόκειται να παρέμβει για όλες τις παραβάσεις της ΟΛΠ Κόσκο έως το 2022. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει καταβολή ποινικής ρήτρας. Αναφέρεται ακόμα ότι μετά από 10 με 12 χρόνια, ίσως μπορεί να επιβάλλει ρήτρες ποινικές, ωστόσο ντροπολά το λέτε, δηλαδή αν το κάνετε θα είναι με κάθε επιφύλαξη και με πολλή δυσκολία. Και το παράρτημα με τον πίνακα 7.2α, που είναι ο πίνακας γεγονότων αναστολής πρώτης επενδυτικής περίοδου, είναι φωτογραφικό. Περιλαμβάνει και αναφέρει, περιγράφοντας, ότι παρανομίες, παρατυπίες έχουν συμβεί και υπάρχουν και μάλιστα και ποινές. Ωστόσο, τα ονομάζεται γεγονότα αναστολής για να υπάρχει παράταση χρόνου και να μην καταλογιστούν ακριβώς οι ρήτρες. Αν ήταν καμιά λαϊκή οικογένεια, τότε με fast track διαδικασία πληστηριασμού. Και για όσους έχουν ανάγκη και το καρβέλι, αν ήταν κανένας Γιάννης Αγιάννης, αυτό μου περιγράφει ο Ουγκό, τότε τους χτυπάτε αλίπητα. Τους μεγάλους τους ικανοποιείτε τα πάντα. Φτάνετε στο σημείο ακόμα και εργασίες που πρέπει να γίνουν από τον ΟΛΠ Κόσκο, όπως παραδείγματος χάρη περιγράφει, ναυάγια ή εκτέλεση υποχρεωτικών έργων σε γυτνίαση με μνημείο. Πού ήτανε και δεν κρατούσε μέτρα προστασίας. Και αυτά να θεωρούνται ακόμα γεγονότα αναστολής, προκειμένου να υπάρχει παράταση χρόνου. Τελικά, και αυτή η κύρωση συμφωνίας τροποποίησης που προτείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ το 2016. Τα συμφέροντα του μονοπωλίου εξυπηρετούν και όχι του ελληνικού λαού. Γι' αυτό είναι απορριπτές, είναι καταδικαστές και βεβαίως εμείς τις καταψηφίζουμε. Δίκαια τα εργατικά συνδικάτα του Πειραιά οργανώνουν συλλαλητήριο την Τετάρτη στις 7 η ώρα, ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει ένα επιπλέον 16% των μετοχών του ΟΛΠ στην Κόσκο, μια εξέλιξη που τη χαρακτηρίζουν και έτσι είναι ενάντια στις ανάγκες των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων και της νεολαίας του Πειραιά και όχι μόνο, και τα αιτήματά τους είναι σωστά γιατί είναι για το λαό.
είναι να μην προχωρήσει η υλοποίηση του master plan της Κόσκο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα έργα της κουραζιέρας στην Πειραϊκή, την επέκταση του car terminal στο μόλο της ΔΕΗ, την επέκταση της προβλήτας στον Αρμό. Να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί στη βιομηχανική και λιμενική ζώνη του Πειραιά, με τη δημιουργία του μεγάλου ναυπηγείου στην ακτή του Περάματος και εκτός των άλλων μπορεί να αποτελέσει μια νέα ορολογιακή βόβα για την πόλη, δίπλα σε καζάνια, εμπορικά κέντρα, πάρκα καινοτομίας κλπ. Και η όποια παρέμβαση σε εγκατελειμμένα βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες να μην αλλάζει τους όρους δόμησης, να μην απαγορεύει την πρόσβαση του λαού του Πειραιά στη θάλασσα, να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Οι ελεύθεροι χώροι ζητούν, και έτσι πρέπει να γίνει, να αποδοθούν στο λαό του Πειραιά. Ενάντια σε όλους τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς που επιβαρύνουν την περιοχή, μεγαλώνουν την εκμετάλλευση, οδηγούν σε νέους κινδύνους για τη ζωή, την εργασία και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Με ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα, καμιά επιχειρηματική και εμπορική δράση σε ελεύθερους χώρους και χώροι όπως τα λοιπάσματα ή ο Αρμός να αποδοθούν για τις ανάγκες του λαού και να αναπλαστούν με κρατική χρηματοδότηση και με τις προτάσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος, όπως και τα 640 στρέμματα στην περιοχή των λοιπασμάτων, να αποδοθούν στις ανάγκες του λαού. Και βεβαίως και πρέπει να φύγουν οι επικίνδυνες βιομηχανίες, σαν την Oil One και τα καζάνια του θανάτου από τις γειτονιές και να ανακληθούν όλες οι άδειες βιομηχανιών που ρυπαίνουν αποδεδειγμένα με μετρήσεις επίσημων επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων, να φύγουν λοιπόν από τις κατοικημένες περιοχές. Είναι δίκαια αιτήματα, δίκαιος ο αγώνας και καλούμε να είμαστε όλοι εκεί μαζί τους.